Σχήματα. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Επίσης, μπορείς να παίξεις με ένα τόπ πιο κυριλέ, πιο βραδινό, δηλαδή, πιο επίσημο. Ναι, εντάξει, φοράς μια φούστα και φοράς το πρωί. Κοίταξε, αυτή η φούστα για μένα, η μύδη δερματίνη, μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Το πρωί στο γραφείο μπορείς να τη βάλεις και με το πουκάμισο που δείξαμε πριν ή με κάτι συγκεκριμένο. Και αν θέλεις για το βράδυ να το κάνεις λίγο πιο γκέρλι όλο αυτό, μπορείς να το βάλεις και με ένα απλό τίσερτ. Με ένα πάρα πολύ ωραίο τίσερτ και από κάτω μποτάκι. Για να γίνει λίγο πιο ροκ. Ακριβώς. Και είσαι καλοντημένη όλη την ημέρα. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και φορώντας μία πλησέ φούστα. Mm-hmm. Ωραία είναι. Πάλι μπορείς να τη συνδυάσεις με ένα τίσερτ και μποτάκια. Μπορείς. Και με ένα πουλόβερ, γιατί είναι ένα πουλόβερ. Το άσπρο, ορίστε. Πολύ ωραίο είναι και αυτό το πουλόβεράκι. Φανταστικό. Μπορείς να φορέσεις ένα basic σύνολο. Ένα με παντελόνα, με ένα λιντζερί top. Το πρωί κανονικά με ένα σακάκι από πάνω, το λευκό σακάκι που δείξαμε. Να το εδώ, δεν το δείξαμε. Που θα δείξουμε. Ωραία. Και το βράδυ να έχεις το αμάξι ένα πιο εντυπωσιακό πανοφόρε. Με φωγούνα πάντα. Ναι. Πολύ για να ωραία. Κάνεις statement. Κάνεις. Τέλεια. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονυσία. Εγώ πολύ ωραίες συμβουλές. Και τώρα από το queen.gr θα πάω.